βαθαίνει η εμπλοκή της Ελλάδας. Έφτασε νέα παρτίδα από ελληνικά BMP-1A1O στα χέρια Ουκρανών πριν την επίθεση κατά των Ρώσων? Σύμφωνα με βίντεο σε κοινωνικό δίκτυο λοιπόν, εμφανίζεται ένα ελληνικό BMP-1 σε χώρο συγκέντρωσης μαζί με άλλα, προετοιμαζόμενο για την επίθεση που έχουν ανακοινώσει οι Ουκρανοί εδώ και μεγάλο διάστημα. Αυτή φαίνεται να είναι μία από τις πρώτες εμφανίσεις του ουκρανικού BMP-1A1O. Η Ελλάδα φέρεται να έχει παραδώσει 40 BMP-1A1O στην Ουκρανία, με αντάλλαγμα 40 Marder. Παραδόξως, λείπει η βάση M2 Browning που προσθέθηκε στο μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού στόλου BMP-1A1O, αναφέρει το δημοσίευμα. Τα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης BMP είναι πιθανότατα από αυτά που έστειλε πρόσφατα η χώρα μας ως στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Η μεγάλη ζήτηση του Κιέβου σε άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα μάχης πεζικού είναι αυτονόητη και αφορά το ουκρανικό έδαφος. Πρόκειται για μια χώρα με τεράστια έκταση, η οποία στο σύνολό της έχει πεδιάδες και εκεί απαιτούνται ταχυκίνητα οπλικά συστήματα για τις αποστολές των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Τα ερπιστριοφόρα οπλικά συστήματα, τα drone μαζί με ταχυκίνητες μονάδες αντιαρματικών βασιλεύουν στο πεδίο των μαχών, ενώ οι ανάγκες των Ουκρανών είναι απλά τεράστιες. Η αποστολή επιπλέον ελληνικών τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης BMP-1 με βλήματα των 73 χιλιοστών πυρομαχικά πυροβολικού και τυφεκίων είχε ανακοινωθεί αρχές του μήνα κατά τη συνάντηση που είχαν στην Αθήνα ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος με τον Ουκρανό ομόλογό του Αλεξέη Ρεζνίκοφ. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε δηλώσει: «Έχουμε στείλει κάποια BMP και πρέπει να στείλουμε και κάποια άλλα. Θα στείλουμε πυρομαχικά διαφόρων διαμετρημάτων, αν έχουμε δυνατότητες από το πλεώνασμα, γιατί από την πρώτη στιγμή έχουμε πει ότι συνδράμουμε κάθε αγώνα κατά κάθε αναθεωρητισμού». Υπενθυμίζουμε ότι παρότι το Κίεβο ευγνωμονεί τους συμμάχους του για την στρατιωτική βοήθεια που έχουν στείλει, η Ουκρανία χρειάζεται τουλάχιστον 10 φορές μεγαλύτερη, υποστήριξε χθες Σάββατο ο Υφυπουργός Εξωτερικών Αντρί Μέλνιν, πρώην πρεσβευτής της Ουκρανίας στο Βερολίνο, ο οποίος κατά καιρούς έχει επικριθεί για τα σχόλιά του. Ο Μέλνικ ζήτησε από τους συμμάχους να προσφέρουν στο Κίεβο στρατιωτική βοήθεια ισάξια με το 1% του ΑΕΠ της χώρας τους. Κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με γιγαντιαία αύξηση της στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία. Μέχρι σήμερα, η εκτιμόμενη αξία της βοήθειας των συμμάχων προς την Ουκρανία υπολογίζεται σε σχεδόν 55 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον Μέλνικ. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.